Φύλο και φτερό έκαναν το σπίτι του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στην οίκια οι αρχές ασφαλείας. Αναζήτησαν στοιχεία που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν το σχεδιασμό που είχε ο άνθρωπος που αιματοκύλησε τις εκδηλώσεις για την ημέρα της Βαστήλης. Μια γειτόνισσά του περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του. Μας κοιτούσε περίεργα. Δεν άνοιγε καν την πόρτα. Όταν φτάναμε και περπατούσε μπροστά μας, εκείνος έκλεινε την πόρτα χτυπώντας την. Ειλικρινά δεν μου έμοιαζε φυσιολογικό αυτό. Ήταν στα 30, περίπου 35 ετών. Γκριζάριζε. Θα έλεγα πως ήταν κάποιος που οι γυναίκες θα τον έβρισκαν όμορφο. Δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε όλα αυτά. Δεν είχε τρομακτικό πρόσωπο, αλλά ήταν το βλέμμα του τρομακτικό. Κοιτούσε τα παιδιά πάρα πολύ. Οι αρχές προσήγαγαν μια γυναίκα που συνδέεται με την επίθεση. Άλλες γυναίκες της περιοχής φώναζαν και ήθελαν να απαγορεύσουν στα τηλεοπτικά συνεργεία να καταγράψουν την προσαγωγή. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μεταδίδει πως πρόκειται για την πρώην σύζυγο του δράστη. Οι αρχές προσπαθούν να επιβεβαιώσουν εάν ο δράστης είχε ενδεχομένο συνεργό.